Γεια σας και καλώς ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή του GR Discovery για δεύτερη σεζόν. Κάθε εβδομάδα θα ανακαλύπτουμε μαζί ιστορίες, μύθους και θρύλους, ενώ ταυτόχρονα θα ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε όλες τις εποχές. Είστε έτοιμοι? Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το συμβολισμό στη μόδα. Για τα εμβληματικά στοιχεία στον τρόπο ντυσίματος, πώς και με ποια μορφή εμφανίζονται στη σύγχρονη μόδα και θα κάνουμε μία μικρή ανάλυση των σύγχρονων τάσεων της μόδας, προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά του συμβολισμού και την ερμηνεία του. Ένα σύμβολο είναι μία ιδέα, εικόνα ή αντικείμενο που έχει το δικό του περιεχόμενο και ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει κάποιο άλλο σε μία γενικευμένη, μη αναπτυγμένη μορφή. Κατά τους περασμένους αιώνες, εκπρόσωποι διαφορετικών πολιτισμών, θρησκείων και κοινωνικοπολιτικών πρωτοβουλειών έχουν καταλήξει σε μια ολόκληρη ποικιλία συμβόλων που ενσωματώνουν την επιθυμία για ειρήνη και αρμονία. Η ιστορία έχει έναν τεράστιο αριθμό παρόμοιων παραδειγμάτων, όπως το κλαδί ελιάς, το περιστέρι και το πιο διάσημο από όλα είναι το σύμβολο της ειρήνης. Σε διάφορες περιόδους τους προσέγγιζαν πολιτικοί ηγέτες, κινήματα της αντιπολίτευσης ή πολιτιστικές προσωπικότητες συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαστών ρούχων. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι τα κλαδιά ελιάς συμβόλιζαν την αυθονία και έδιωχναν τα κακά πνεύματα. Η Ελληνίδα θεά Αθηνά έδωσε μια ελιά στους κατοίκους της Αθήνας, οποίοι ονόμασαν την πόλη προς τιμήν της ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Στη ρωμαϊκή μυθολογία τον ίδιο ρόλο έπαιζε η θεά Ράχ, η οποία απεικόνιζε στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά νομίσματα με ένα κλαδί ελιάς. Στη μόδα, το κλαδί ελιάς χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με ένα άλλο σύμβολο ειρήνης, το περιστέρι. Το περιστέρι υπήρξε σύμβολο ειρήνης και αθωότητας σε πολλούς πολιτισμούς για χιλιάδες χρόνια. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία σήμαινε αγάπη και ανανέωση της ζωής. Ενώ στην αρχαία Ιαπωνία, ένα περιστέρι που κουβαλούσε ένα σπαθί σηματοδοτούσε το τέλος του πολέμου. Στο πρώιμο χριστιανισμό, περιστέρι αντιπροσώπευε το Άγιο Πνεύμα που κατέβαινε από τον ουρανό κατά τη διάρκεια του βαπτίσματος. Σύμφωνα με τη Βίβλο, κατά τον κατακλυσμό, ο Νόε απελευθέρωσε ένα περιστέρι από την Κιβωτό και επέστρεψε με ένα φύλλο ελιάς, το οποίο έδειχνε την επιστροφή της ζωής στη γη. Ως εκ τούτου, το περιστέρι έγινε σύμβολο της συμφιλίωσης του Θεού με τον άνθρωπο. Το σύμβολο του κινήματος της ειρήνης κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ήταν το περιστέρι του Πάμπλο Πικάσο. Μία ρεαλιστική απεικόνιση ενός περιστεριού χωρίς κλαδί ελιάς έγινε το σύμβολο του Παγκόσμιου Συνεδρίου
ειρήνης στο Παρίσι τον Απρίλιο του 1949. Στη μόδα το μοτίβο του περιστεριού χρησιμοποιήθηκε συχνά από τους σχεδιαστές. Η Σαν Λορέν στη σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι 1988 παρουσίασε μια ολόκληρη συλλογή ραπτικής με λευκά περιστέρια. Οι σιλουέτες τους ήταν εμπνευσμένες από τον πίνακα του Ζορζ Μπρακ «Τα πουλιά», όπως επίσης η συλλογή του Μοσχίνο άνοιξη-καλοκαίρι 2020 ήταν μια άμεση αναφορά στο έργο του Πικάσο. Και το τελευταίο, το σήμα της ειρήνης, επινοήθηκε για έναν συγκεκριμένο σκοπό, αλλά σταδιακά προσαρμόστηκε για να αποκτήσει ένα πολύ ευρύτερο νόημα. Το σύμβολο σχεδιάστηκε από τον Άγγλο καλλιτέχνη και ακτιβιστή Gerard Halton, ο οποίος το ζωγράφισε το 1958 για την πορεία της Επιτροπής Άμεσης Δράσης κατά του Ατομικού Πολέμου. Το σχέδιο έγινε σύντομα δημοφιλές σε όλο τον κόσμο και ερμηνεύτηκε ως γενικό σημάδι της παγκόσμιας ειρήνης. Ο κύριος λάτρης του ειρηνικού στον κόσμο της μόδας είναι το brand Moschino. Για αρκετά χρόνια το σύμβολο της ειρήνης στόλιζε μπλουζάκια, παλτό, ζακέτες, σακάκια και φορέματα του οίκου μόδας. Είναι και άλλοι λάτρεις των συνθημάτων και των κοινωνικοπολιτικών συμβόλων όπως H&M, Christian Dior κτλ. Η μόδα στο σύγχρονο κόσμο είναι το μέσο επικοινωνίας με τη μεγαλύτερη επιρροή. Μας μιλάει μέσα από τα σύμβολα που φέρουν πολιτισμική κωδικοποίηση. Ο μηχανισμός της μόδας είναι μια συνεχής κίνηση γύρω από τα συνειδητά ή ασυνείδητα συναισθήματά μας. Οι αναδυόμενες τάσεις είναι οι αντιδράσεις της ανθρωπότητας στις αλλαγές στο περιβάλλον. Επομένως, είναι πολύ εντυπωσιακό να κωδικοποιηθούν και να αναλυθούν. Παρατηρείται ο συμβολισμός της επιδείξης μόδας, γιατί έτσι μεταφέρονται οι ιδέες στον κόσμο. Κάθε σύμβολο είναι σαν την κορυφή ενός παγόβουνου, πίσω από το οποίο κρύβεται ένα ολόκληρο φιλοσοφικό σύστημα απόψεων, εννοιών και ερμηνεών. Αυτά για σήμερα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Των Βυζαντινών ήταν ζωηρά, γεώδη, μια και προέρχονταν από φυσικά υλικά όπως καφέ, όχρα, κυτρινοπό, μουσταρδί, πράσινο, σταχτή. Το λευκό συμβόλιζε την αγνότητα αλλά και τη σεμνότητα. Συμβολισμός που έχει διατηρηθεί ως τις μέρες μας με το λευκό που φοράνε οι νύφες. Αντίθετα, το μαύρο ήταν χρώμα της στενοχώριας και το φορούσαν σε περιόδους πένθους. Ήταν επίσης το χρώμα των κληρικών και όσων είχαν επιλέξει τον μοναχικό βίο, επειδή πενθούσαν για τις αμαρτίες του κόσμου, αλλά και επειδή είχαν αφιερωθεί στον Θεό και είχαν απαρνηθεί τις χαρές των κοσμικών. Ήταν συντηρητικοί στον ντύσιμό τους, καθώς τα σχέδια, το είδος και ο τρόπος γραφής δεν άλλαζαν εύκολα. Χρειάστηκε να φτάσουμε στην ύστερο-βυζαντινή περίοδο, ώστε να αρχίσουν να υιοθετούνται νέες τάσεις, όπως καπέλα, ανδρικά σακάκια και πιο εφαρμοστές φορεσιές. Η αναγέννηση κυρίως τον 16ο αιώνα φέρνει και ενδυματολογικές αλλαγές. Το πολιτιστικό κίνημα της αναγέννησης, που διήρκησε κατά τον 15ο και 16ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη, επέφερε την άνθηση της λογοτεχνίας, της επιστήμης, της τέχνης, της θρησκείας, της πολιτικής, όπως και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. Με το ξεκίνημα του 16ου αιώνα, άρχισε μια νέα εποχή στα φορέματα την περίοδο της αναγέννησης. Σε γενικά πλαίσια, την περίοδο αυτή την διακρίνει μια δόση υπερβολής σε όλους τους τομείς των τεχνών και κυρίως στη μόδα.
Αυτό συνέβη γιατί οι έμποροι και οι αστεί είχαν αρχίσει να αποκτούν ολοένα περισσότερα χρήματα και έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη των ανθρώπων να χρησιμοποιήσουν πιο ακριβά υφάσματα και κοσμήματα για την ένδειξη της πολυτέλειας. Μεγάλο εύρος πληροφοριών σχετικά με την ενδυμασία την περίοδο της Αναγέννησης μας προσφέρουν διαφυσβήτητα και οι πίνακες ζωγραφικής της εποχής εκείνης. Υπήρχαν κοινά ενδυματολογικά στοιχεία σε άνδρες και γυναίκες. Μερικά χαρακτηριστικά της Αναγέννησης είναι τα πλούσια βαριά υλικά σε μεγάλες ποσότητες, μεγάλα μανίκια, εφαρμοστά ενδύματα και καλυμμένα κεφάλια, κορσέδες που κάλυπταν από τους ώμους μέχρι τους γλουτούς και κορσέδες από ξύλο ή μέταλλο. Οι γυναικείες φιγούρες, λόγω του κρινολίνου που φορούσαν μέσα από τα φορέματα, παρουσίαζαν σχήμα καμπάνας. Οι άνδρες στις βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν τις μακριές κάλτσες που φτάνουν ψηλά στους μυρούς ως τη μέση και το σακάκι με το παραγεμισμένο μανίκι. Το συγκεκριμένο σακάκι ήταν το ντουμπλέτ και φοριόταν από το Μεσαίωνα μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη με σκοπό την προστασία του θώρακα από μόλοπες και φθορές. Αργότερα όμως το ντουμπλέτ γίνεται πανοφόρι, αποκτά και διακοσμητικό ύφος και στολίζεται με χρυσές κλωστές, κουμπιά και άλλα στοιχεία. Τα αξεσουάρ συνεχώς εμπλουτίζονταν με την παρουσία φτερών και καπέλων με πολύ ευρύ γύσο. Οι άνδρες συνήθιζαν να πιάνουν τα μαλλιά τους κότσο, αλλά το μήκος των μαλλιών είχε να κάνει με το προσωπικό γούστο. Επίσης, μπορούσαν να είναι ίσια ή κατσαρά ανάλογα με την αμφίεση. Φορούσαν παραλλαγές του κασκέτου με γύσο, το οποίο ήταν γυρισμένο όλο ή μόνο από τη μία πλευρά. Οι γυναίκες έφτιαχναν τα μαλλιά τους με περίτεχνο τρόπο ή τα κάλυπταν απλώς με ένα μαντίλι. Τα χρώματα αυτής της περίοδου είναι έντονα και συχνά, σκοτεινά. Το βασικότερο χρώμα της περίοδου είναι το μαύρο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στα μαντίλια από βελούδο που κοσμούν το κεφάλι. Το λευκό επικρατούσε στα λινά υφάσματα, το χρυσό και το βυσσινί, στο κολάρο και τους φραμπαλάδες. Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, οι περισσότερες χώρες ακολούθησαν τη μόδα της Ισπανίας, που είχε πλουτίσει εκείνη την περίοδο από τα ορυχεία Ασημιού και είχε γίνει η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης. Σύμφωνα με τις επιταγές της ισπανικής μόδας, λοιπόν, οι άνδρες φορούσαν φουφούλες και ζακέτες με ψηλή λαιμόκοψη. Αργότερα, στη λαιμόκοψη προσθέθηκε ένα εντυπωσιακό κολάρο που φορέθηκε και από τα δύο φύλλα. Η ενδυμασία αυτής της εποχής είναι συνυφασμένη με όλους τους τύπους της δημιουργικής έκφρασης και προχωράει πέρα από τα όρια σε νέες ανακαλύψεις. Προχωρώντας το 17ο αιώνα, συναντάμε πιο υπερβολικά ρούχα και κάποιες μετατροπές που τα κάνουν πιο αποκαλυπτικά. Το κόψιμο και το στυλ αλλάζει στα φορέματα. Το μπούστο γίνεται πιο εφαρμοστό και με V μπροστά. Το ντεκολτέ είναι πιο αποκαλυπτικό, με οβάλ ή οριζόντια κοψίματα, με ένα φαρδί δαντελωτό ύφασμα ή με μια λινή κορδέλα, γιακά, τα λεγόμενα whisk. Τα μανίκια πέφτουν χαμηλά στους ώμους και καταλήγουν φουσκωτά στον αγκώνα. Η εξωτερική φούστα κατέληγε σε μία ουρά που το μήκος της δήλωνε τη θέση της κυρίας που τη φόραγε στη γαλλική αυλή. Η μέση έγινε υπερβολικά μικρή. Οι κορσέδες που παραμένουν ίδιοι με του 16ου αιώνα ήταν μικροί μπροστά και τελείωναν στο κέντρο με ένα πρόσθετο κομμάτι υφάσματος ή με μία μπαλένα ιδιαίτερα σκληρή. Μεγάλες αλλαγές στα δεύτερα μισά του 17ου παρουσιάστηκαν στη γαλλική μόδα, καθώς πλέον τα ρούχα δεν έκρυβαν τα γυναικεία σώματα, αλλά τα έκαναν πιο θελκτικά και τα αναδείκνυαν. Ο λόγος αυτής της αλλαγής είναι γιατί κάθε κύριος που σεβόταν τον εαυτό του έπρεπε να έχει τουλάχιστον από μία μετρέσα, ερωμένη, καταλανικά. Οι άνδρες φορούσαν στο πάνω μέρος ντουμπλέτ σκληρό και εφαρμοστό, αλλά πεταχτό στους γοφούς. Ο γιακάς έπεφτε στους ώμους, καταργώντας το όρθιο περιλέμιο. Πάνω από τον δεξί ώμο φορούσαν φαρδιές ζώνες, τους τελαμόνες, ενώ διέθεταν και ένα προσάρτημα για να κρατάει το ξύφος. Τα μανίκια τους στερέωναν στο κορσάζ με λωρίδες και επομίδες. Αρχικά τα μπεντελόνια τους ήταν πιο φουσκωτά, ενώ αργότερα έρχεται η πιο εφαρμοστή βράκα που έφτανε ως το γόνατο.
Η κάπα τους ήταν στολισμένη στο τελείωμα με σιρίτη. Οι γυναίκες φορούσαν κορσέδες με σοφόρια και κρινολίνο. Έτσι έδιναν σχήμα στις φούστες και πρόσθεταν όγκο στο σώμα. Τα μανίκια ήταν φαρδιά στη μασχάλη και φουσκωτά, καλύπτοντας πλήρως τα χέρια. Πολλές φορές χωρίζονταν σε δύο κομμάτια που δέναν μαζί με κορδέλες. Οι γιακάδες τους ήταν χαμηλοί από δαντέλα, αφήνοντας τον ντεκολτέ αρκετά ανοιχτό. Μερικές φορές φορούσαν γυλαίκα μεταξύ του εξωτερικού ενδύματος και του εσωρούχου, τα οποία θεωρήθηκαν κρυφή ενδυμασία. Η μπαρόκ εποχή έφερε ανάλογες αλλαγές στον τρόπο ντυσίματος. Κυριαρχεί παντού πλούσιος διάκοσμος, πολυτελή υφάσματα και δαντέλες. Το κύριο γυναικείο ένδυμα όλων των κοινωνικών τάξεων ήταν το φόρεμα. Αποτελείται από ένα εφαρμοστό μπούστο με ενωμένα διακοσμητικά μανίκια και μακριές φούστες. Η εποχή ήθελε την γυναικεία σιλουέτα να στενεύει, καθώς ήταν επηρεασμένη αρκετά από την γαλλική μόδα. Ο τρόπος ένδυσης συχνά υποδήλωνε και την θρησκευτική ή πολιτική θέση του άνδρα. Οι λεγόμενοι καβαλιέρς ήταν καλοντημένοι στρατιώτες που πολέμησαν υπέρ του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου στον εμφύλιο πόλεμο της Αγγλίας το 1642 με 1648 και φορούσαν μεγαλοπρεπή ενδύματα. Οι Roundheads ήταν οπαδοί του Cromwell και πολέμησαν υπέρ του κοινοβουλίου. Ντύνονταν με απαλά χρώματα και λιγότερο διακοσμημένα υφάσματα. Χρησιμοποιούσαν μια ποικιλία από αξεσουάρ όπως το Manson. Πρόκειται για ένα μονωμένο σωλήνα από ύφασμα ή γούνα, στον οποίο τα χέρια θα μπορούσαν να μπαίνουν να στερεώνονται σε μία ζώνη στη μέση. Τα φουλάρια τους ήταν μια μακριά λωρίδα υφάσματος, τυλιγμένη χαλαρά γύρω από το λαιμό, πρόγονη της σύγχρονης γραβάτας. Το μπαστούνι ήταν ένας ξύλινος άξονας, με τις άκρες του συνήθως τυλιγμένες σε μέταλλο και αποτελούσε σημαντικό εξάρτημα μόδας για τους άνδρες. Σημαντικό αξεσουάρ για τις πλούσιες γυναίκες ήταν οι βεντάλιες. Κατασκευάζονταν από εξαιρετικά υλικά όπως μετάξι ή διακοσμημένο χαρτί τεντωμένο ενδιάμεσα με λαβές από ελεφαντόδοντο. Οι μάσκες είχαν τόσο πρακτική όσο και διακοσμητική χρήση. Κάλυπταν είτε το πλήρες πρόσωπο ή απλά τη μύτη και τα μάτια. Φτιαγμένες από λεπτό, σκληρό, άσπρο ύφασμα με τρύπες για τα μάτια. Τα χτενίσματα αυτής της περίοδου διέθεταν επίσης ποικιλία. Φοντάνγκ ήταν το στυλ που αποτελούταν από ένα μικρό σωρό κατσαρών μαλλιών με κορδέλες και φιόγκους ακριβώς πάνω από το μέτωπο. Εξελίχθηκε σε ένα υψηλό πύργο από μπούκλες που είχαν συσσωρευτεί πάνω σε μία σειρματένια βάση. Το χτένισμα, Harley Burley, αφορούσε μπούκλες στο ύψος του ώμου ή και κοντύτερες από το κέντρο της κεφαλής και πλαισίωνε το πρόσωπο της γυναίκας. Το Love Locks ήταν μια μικρή τούφα μαλλιών που έπεφτε από την κορυφή του κεφαλιού μακρύτερη από τα υπόλοιπα μαλλιά. Οι περούκες έγιναν αναγκαίες για τους Γάλλους αυλικούς όταν ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 14ος ανέβηκε στο θρόνο. Τα υποδήματα κατασκευάζονταν σε ευθεία γραμμή με βασικό μοτίβο σόλας, έτσι ώστε τα παπούτσια να προσαρμόζονται και στα δύο πόδια. Οι μύτες των παπουτσιών άλλαξαν από το να είναι στρόγγυλες σε τετράγωνες. Στερεώνονται με κορδέλες και αγκράφες. Όλα τα παπούτσια και οι μπότες είχαν τα κούνια που ήταν τουλάχιστον μία ίντσα, 2,54 εκατοστά ψηλά. Το στυλ που φοριέται από τους άνδρες και τις γυναίκες ήταν οι παντόφλες, δηλαδή παπούτσια για να τα φορούν γρήγορα, με τα κούνια και δεν κάλυπταν τη φτέρνα, φοριόταν στο σπίτι ή για περιστασιακά γεγονότα. Βασικό υπόδημα οι μεγάλες ελαστικές στο πάνω μέρος ψηλοτάκουνες μπότες από δέρμα. Η μόδα, όπως όλες οι άλλες κοινωνικές διαδικασίες, είναι κυκλική. Οι τάσεις της μόδας του 18ου αιώνα αποτελούν μια σταδιακή μετάβαση από μια καταμάχητη πολυτελή μπαρόκ στο στυλ ροκοκό. Συναντάμε αρκετές και ουσιαστικές αλλαγές στον χώρο της μόδας, διότι όλοι θέλουν πιο άνετα ρούχα, αλλά χωρίς βέβαια να λείπει το στυλ. Οι γυναίκες αρχίζουν να φοράνε φαρδιά άνετα, χωρίς φόρμα ενδύματα, με μόνο δύο μικρές πιέτες στο πάνω μέρος. Όταν αυτά ήταν διπλά ή τριπλά και έπεφταν από το λαιμό,
και ενώνονταν στους ώμους με τις πτυχές του χιτώνα που λέγονταν Sack Back. Άλλο ένα παράξενο στοιχείο είναι η επιστροφή των στεφανιών. Οι γυναίκες αρχίζουν να εστιάζουν στο πλάτος των φορεμάτων, γι' αυτό οι φούστες φούσκωναν στα πλάγια και έφταναν μέχρι τους 15 πόντους. Για να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποιούσαν μπαλένες ή βέργες λιγαριάς. Λόγω του μεγάλου όγκου των φουστανιών, δεν μπορούσαν να περάσουν μαζί από μία πόρτα ή να κάτσουν σε ένα καναπέ δύο γυναίκες μαζί. Οι σύγχρονοι μελετητές χώρισαν τα φορέματα της συγκεκριμένης περιόδου σε ανοιχτά και κλειστά. Αναλυτικά, το κλειστό ρούχο ήταν φόρεμα που αποτελούνταν από φούστα και μεσοφόρη, χωρίς άνοιγμα μπροστά στη φούστα. Το ανοιχτό είχε ένα κόψιμο στη μέση του φορέματος, σαν ανάποδο βέ, που επέτρεπε στο μισοφόρι να φαίνεται. Το μισοφόρι, τις περισσότερες φορές, ήταν πιο στολισμένο και κεντυμένο από τη φούστα. Παρόμοιο ήταν και το μπούστο, το οποίο είχε ένα άνοιγμα μπροστά, γεμισμένο με ένα είδος διακοσμητικό μέσης στο σχήμα του θώρακα. Ήταν σκληρό, συνήθως από χαρτόνι, σχεδόν πάντα βαριά κεντυμένο ή στολισμένο με μία σειρά από φιόγκους, όπου το μέγεθος μειωνόταν από πάνω προς τα κάτω. Χαρακτηριστικά είναι και τα μανίκια που το τελείωμά τους είτε πάνω είτε κάτω από τον αγκώνα και αρκετά φουσκωτά, ώστε να φαίνεται το εσωτερικό δαντελωτό πουκάμισο με τις διπλές ή τριπλές πτυχές. Ήταν στη μόδα να ενώνονται η δαντέλα της πτυχής με τη δαντέλα του στήθους, που τελείωνε με κρόσια στο μπούστο, που το έκανε να μοιάζει χωριστό. Τα μαντήλια ήταν μεγάλα τετράγωνα και τα φόραγαν γύρω από το λαιμό, φτιαγμένα είτε από μουσελίνια, είτε λινό, είτε μετάξι. Η διαφορά των καθημερινών μαντηλιών ήταν γνωστή ως μισά μαντήλια. Καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου, οι άνδρες συνέχιζαν να φορούν το παλτό, το γυλαίκο και το παντελόνι της προηγούμενης περίοδου. Σημειώθηκε ένας νέος ενθουσιασμός για τα υπαίθρια αθλήματα και έτσι τα κεντυμαένα υφάσματα από βελούδο και μετάξι αντικαταστάθηκαν από πλεγμένα μάλινα ενδύματα για όλες τις περιστάσεις, εκτός από τις ιδιαίτερα επίσημες. Στην ευρωπαϊκού τύπου ανδρική φορεσιά ήταν υποχρεωτικό το λευκό πουκάμισο φτιαγμένο από λινό. Είχε διογκωμένα μανίκια με μανσέτες, δαντέλα και μια σχισμή και μπροστά ήταν διακοσμημένο με διακοσμητικά βολάν. Κατά κανόνα, το γυλαίκο ήταν καλυμμένο με κεντήματα. Το όνομα της επόμενης τάσης του ροκοκό είναι γαλλικής προέλευσης και σημαίνει διακόσμηση με τη μορφή και λήφους. Τα διακριτικά χαρακτηριστικά του ροκοκό είναι η κομψή διακοσμητικότητα, η φινέτσα, η ευθραστότητα, ο ενθουσιασμός και οι μερικοί τρόποι. Σε αυτό το στυλ δεν θα δείτε ευθείες γραμμές. Το ροκοκό εξακολουθεί να είναι μία αντανάκλαση της κυριαρχίας της αριστοκρατικής μόδας, η οποία έδωσε τέλος στη Γαλλική Επανάσταση. Ιδανική προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρήθηκε μια κομψή σιλουέτα. Ως παπούτσια, οι άνδρες φορούσαν επίπεδα παπούτσια με πόρπες. Οι γυναίκες φορούσαν ανοιχτά παπούτσια, μερικές φορές χωρίς δέσιμο στο πίσω μέρος. Ήταν ραμμένα από σατέν ύφασμα ή πολύ λεπτό δέρμα, διαφορετικών χρωμάτων και είχαν μια μάλλον υπερυψωμένη κάλυψη στη φτέρνα. Στην ανδρική ντουλάπα, το μοντέρνο καπέλο ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Ωστόσο, οι άνδρες σπάνια το φορούσαν στα κεφάλια τους, ενώ συχνότερα το κρατούσαν στο ύψος των αγκώνων. Τον 19ο αιώνα ήταν μια ρομαντική αλλά και συντηρητική εποχή, στην οποία γεννήθηκε η ιδέα ότι οι γυναίκες πρέπει να αναδεικνύουν τα λεφτά των συζύγων τους, να είναι όμορφες και να προσέχουν τα παιδιά τους. Οι εργαζόμενες γυναίκες αποτελούσαν κατώτερης οικονομικής τάξης. Οι φούστες τους ήταν φαρδιές και βαριές, σε αντίθεση με τους κορσέδες που ήταν στενοί και μαζί με την λεπτή τους μέση τόνιζαν το πόσο αργόσχολες ήταν εκείνη την εποχή. Τα κρινολίνα φεύγουν από τη μόδα, οι φούστες φαρδαίνουν και το ντύσιμο γίνεται ακόμα πιο άβολο. Αυτά όμως που αποδείκνυαν περίτρανα τον πλούτο των αστών, αλλά εν μέρει και την ματαιοδοξία των γυναικών,
είναι τα γαρνιρίσματα με τις δαντέλες, τα κεντήματα, τα στολίδια και οι εντυπωσιακές πτυχώσεις. Οι άντρες για πολύ καιρό είχαν δύναμη με αποτέλεσμα οι γυναίκες να θέλουν να τους μιμηθούν. Έτσι, από το 1880, τα γυναικεία ρούχα άρχισαν να μιμούνται τα ανδρικά. Έτσι, η γυναίκα απέκτησε πιο τετραγωνισμένα ρούχα σε ευθεία γραμμή. Οι αλλαγές στη μόδα την περίοδο 1900-1919 οφείλονται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι γυναίκες σταμάτησαν να φοράνε κοσμήματα και εντυπωσιακά ρούχα. Ενώπιον του πολέμου δεν υπήρχαν κοινωνικές τάξεις και όλες οι γυναίκες άρχισαν να δίνονται πανομοιότυπα. Η επιρροή του πολέμου στη μόδα έγινε αισθητή με τα στρατιωτικά σιρίτια, τις ζώνες με τις αγράφες και με τις φούστες των γυναικών, που λόγω πρακτικής αναγκαιότητας έγιναν πιο κοντές και έφτασαν μέχρι τους αστραγάλους. Οι άντρες φορούσαν κοστούμι, λίγο μεσάτο και κουμπωμένο ψηλά. Ως επίσημο ένδυμα καθιερώθηκε το σμόκινγκ. Σε γενικές γραμμές επικράτησαν τα σκούρα χρώματα στα ρούχα, αφού όλοι ήταν επηρεασμένοι από την απώλεια αγαπημένων προσώπων εξαιτίας του πολέμου. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις άλλαξαν τελείως τον ρόλο των γυναικών και έκαναν την εμφάνισή τους επαναστατικές καινοτομίες στη γυναικεία ενδυμασία. Αυτό που έρχεται στο μυαλό των περισσότερων όταν αναφερόμαστε στη δεκαετία του 20 είναι το αλαγκαρκόνε style. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό το στυλ έκανε την εμφάνισή του μετά το 1926. Τα προηγούμενα χρόνια, το μήκος των φορεμάτων και των παλτό έφτανε μέχρι τη γάμπα. Τα φορέματα και οι φούστες κόντυναν μέχρι το γόνατο μόνο μεταξύ 1926 και 1928. Και αυτή ήταν η μοναδική περίοδος που τα βραδινά φορέματα έφταναν σε αυτό το μήκος. Η καθημερινή ενδυμασία των αντρών ήταν σοβαρή ή σπορ. Το σακάκι ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, μονόπετο, με ψηλή απλή, με τα παντελόνια να κοντένουν ελαφρώς. Το γυλαίκο το βράδυ και το πουλόβερ την ημέρα αποτελούσαν απαραίτητα συστατικά της ανδρικής ενδυμασίας. Η επίσημη ενδυμασία παρέμενε αυστηρή. Την εποχή εκείνη υπερίσχυσε στην κόμωση των γυναικών η κόμωση αλαγκαρσών σε συνδυασμό με ψηλά καπέλα ή τουρμπάνι διακοσμημένο με φτερά για τις πιο επίσημες εμφανίσεις. Απαραίτητα αξεσουάρ ήταν τα μικρά κολιέ από μαργαριτάρια και η μακριά πίπα με τσιγάρο. Το μακιγιάζ ήταν ιδιαίτερα έντονο στις βραδινές εμφανίσεις, με σχεδόν μαύρα μαμένα μάτια και κόκκινα μικρά βαμμένα χείλ. Η πρωινή γυναική ενδυμασία ήταν θηλυκή και καθώς πρέπει, ενώ η βραδινή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λαμπερή και αστραφτερή. Αυτή τη δεκαετία, οι γυναίκες έγιναν περισσότερο παραγωγικές και πολυάσχολες, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πιο πρακτικών και απλών ρούχων που έδιναν ελευθερία στις κινήσεις την ημέρα. Τα πιο εντυπωσιακά και πολυτελή φορέματα τα φορούσαν στις βραδινές τους εμφανίσεις. Την περίοδο αυτή επίσης έκαναν την εμφάνισή τους νέα υφάσματα που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα στα βραδινά φορέματα, όπως το μεταλλικό λαμέ. Σε γενικές γραμμές τα φορέματα ήταν από ανάλαφρα χιτά υφάσματα, τη μέρα βρίσκονταν στα 20 εκατοστά από το έδαφος και το βράδυ άγγιζαν τον αστράγαλο, τόνιζαν τη μέση, ήταν εφαρμοστά στους γοφούς και στο κάτω μέρος είχαν σχήμα καμπάνας. Τα βραδινά φορέματα είχαν ντεκολτέ και ένα μικρό είδους πέπλου στο πίσω μέρος. Τέλος, η στενή γραμμή επικράτησε και στις ζακέτες και στα παλτό. Η ανδρική ενδυμασία παρέμεινε συντηρητική και μόνο η καθημερινή ενδυμασία με τον καιρό έγινε πιο σπόρο. Οι άνδρες φορούσαν μεσάτα σακάκια που τόνιζαν τους ώμους και παντελόνια σε ευθεία γραμμή με φαρδιά ρεβέρ. Μεγάλες σχεδιάστρες της εποχής που αξίζει να αναφέρουμε είναι η Ιταλίδα Έλσα Σιαπαρέλη, που αποτέλεσε εξαίρεση σε αυτή τη λιτή μόδα και σε συνεργασία με τον Σαλβαντόρ Νταλή και τον Ζαν Κοκτό εμπλούτησε τις δημιουργίες της με σουρεαλιστικές πινελιές, και η Γαλλίδα Μαντελάιν Βιονέτ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως πρότυπα της εποχής ήταν στάρ του θεάτρου και του κινηματογράφου. Μπορούμε να αναφέρουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Μαρλέν Ντιτρίχ,
ήταν η πρώτη γυναίκα που κάπνισε δημόσια και φόρεσε ανδρικό κοστούμι. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι συνθήκες δεν άφηναν περιθώρια εξέλιξη στη μόδα. Τα υφάσματα ήταν δύσκολο να βρεθούν, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κάνουν συχνές αλλαγές στα ρούχα τους και να ενώνουν υπολείμματα. Η στρατιωτική ενδυμασία για τους άνδρες καθιερώθηκε και στις κοινωνικές εμφανίσεις. Η γυναική ενδυμασία ήταν απλή και λειτουργική σε διακριτικά χρώματα. Μέσα στο υποτονικό σκηνικό της μεταπολεμικής περιόδου έκανε την εμφάνισή του με το new look ο Christian Dior 1947 με 1957 και χαρακτηρίστηκε βασιλιάς της μόδας. Έδωσε μία αίσθηση πολυτελείας και έκανε την γυναικεία μόδα ιδιαίτερα θηλυκή και αριστοκρατική. Είδαμε λοιπόν προς το τέλος αυτής της δεκαετίας μακριές φούστες ως τη γάμπα με έντονη τονισμένη τη μέση και τους ώμους. Τα επίσημα φορέματα είχαν εκλεπτισμένα ντεκολτέ και απέκτησαν επενδύσεις με υφάσματα. Στη γυναική εμφάνιση, με το new look, προσθέθηκαν τα κοψά καπέλα και η διακριτική κόμωση με μπούκλες. Στην ανδρική ένδυση δεν έγιναν ιδιαίτερες αλλαγές, μόνο που μετά τον πόλεμο τα σακάκια μάκρυναν, φάρδιναν στους ώμους και στένεψαν στους γοφούς. Η δεκαετία που ακολούθησε ανάμεσα στο 50 και το 60 είναι εκρηκτική. Η οικονομική ευημερία και η ανύψωση του βιωτικού επιπέδου έδωσαν περιθώρια ανάπτυξης στην υψηλή ραπτική. Μπορούμε να πούμε ότι η νέα γενιά της δεκαετίας του 50 εκπροσωπείται πλήρως από τον γκριζ. Ήταν η πρώτη φορά που οι νέας ηλικίας άνθρωποι απέκτησαν δική τους μόδα, στυλ και εμφάνιση, επηρεασμένοι από πρότυπα του κινηματογράφου και τραγουδιστές. Απαραίτητα στοιχεία για την εμφάνισή τους ήταν τα δερμάτινα, τα τζιν, οι κλος φούστες, τα πλεκτά, τα κοτλέ και τα παπούτσια μπαλαρίνες για τα κορίτσια. Παράλληλα με αυτή τη μόδα, ο Christian Dior προκαλεί ξανά αίσθηση ανεβάζοντας το μήκος της φούστας στα λίγα εκατοστά κάτω από το γόνατο και συνδέοντας τη ραπτική με τα γράμματα του αλφαβήτου. Έτσι γεννιέται η γραμμή Α, στενή στο πάνω μέρος και ανοιχτή κάτω, η γραμμή Ι, ίσια και αυστηρή, και η Ι, ανοιχτή στην πλάτη και στενή προς τα πίσω. Στο Παρίσι αναπτύσσονται δύο διαφορετικές τάσεις στην υψηλή ραπτική. Από τη μία μεριά η Σανέλ προσπαθεί να συνδυάσει τη ραπτική με την άνεση, θέτοντας το ρούχο στην υπηρεσία του σώματος. Από την άλλη, κάποιοι σχεδιαστές δείχνουν να ασχολούνται μόνο με την εντύπωση που προκαλούν οι δημιουργίες τους. Ο Κρίστοφαρ Μπαλεντσιάνκα διακρίνεται αυτή την εποχή για το ταλέντο του στα ντραπαρισμένα υφάσματα με δημιουργίες από σταθερό, χοντρό μετάξι και τα αυτά που μοιάζουν με γλυπτά. Ο θάνατος του Christian Dior το 1957 συγκλώνησε τον κόσμο της μόδας, τουλάχιστον μέχρι την ανακοίνωση του ονόματος του διαδόχου του Yves Saint Laurent, που λανσάρει την τραπεζοειδή γραμμή. Στην ανδρική μόδα τα σακάκια και τα παλτό ήταν φαρδιά και είχαν στρογγυλεμένα πέτα. Τα παντελόνια ήταν άνετα στο πάνω μέρος και στένευαν προς τα κάτω. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι η μεγάλη αλλαγή στην ανδρική ενδυμασία αφορούσε τους νέους άνδρες. Με πρότυπα τον Μάρλον Μπράντο και τον James Dean, φορούσαν τζιν, δερμάτινα μπουφάν και απλά τίσερτ. Είναι η πρώτη φορά στη μέχρι τώρα ιστορία της μόδας που τα τζιν δεν φοριούνται μόνο από την εργατική τάξη. Γίνονται σημαία όποιου θέλει να πάει ενάντια στον κομφαρμισμό και παρόλο που αρχικά απαγορεύεται να φοριούνται από μαθητές στα σχολεία της Αμερικής, λίγα χρόνια αργότερα θα γίνουν σήμα κατά τεθέντους. Στη δεκαετία του 60, χαρακτηριστικό της μόδας ήταν η απελευθέρωση από υποχρεώσεις και ταμπού. Η Αμερική βρίσκει τη μούσα της στο πρόσωπο της Τζάκι Κένεντι και επιβάλλει ένα στυλ κλασικής κομψότητας με φορέματα ως το γόνατο σε γραμμή Α με γεωμετρικά σχέδια. Η Όντρι Χέπμπαρν όμως είναι αυτή που θα κάνει μύθο το μικρό μαύρο φόρεμα μέσω της συμμετοχής της στην ταινία Breakfast at Tiffany's 1961. Οι πιο σημαντικές καινοτομίες στη γυναικεία μόδα τη δεκαετία αυτή ήταν η εμφάνιση της μίνι φούστας και η καθιέρωση του γυναικείου παντελονιού.
Στη δεκαετία του 60 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά αντιμόδες με εφαρμογή κυρίως στην νεολαία. Μία από αυτές ήταν το κίνημα του Μοντς που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του το 1964 στη Βρετανία και προαναγγέλει την εμφάνιση του πανκ τη δεκαετία του 70. Οι πιο χαρακτηριστικές όμως αντιμόδες της εποχής ήταν αυτή των χίπης και αυτή των ζητιάνων. Η πρώτη ξέφραζε την αντίδραση σε μια κατανοητική κοινωνία και η δεύτερη αντιπροσώπευε έναν εναλλακτικό τρόπο ενδυμασίας. Η μόδα των χίπης επιβάλλει τζιν παντελόνια καμπάνα, κεντήματα και τρούξ στα ρούχα, κρόσια, ξεβάματα, ψυχεδελικά και γεωμετρικά σχήματα. Παράλληλα όμως, εξίσου διαδεδομένα ήταν τα ταγιέρ της Coco Chanel και τα φορέματα σε στυλ πριγκίπισσας. Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση της μπότας στη γυναικεία υπόδηση και των φαρδιών παπουτσιών με περίεργα τακούνια. Όσον αφορά την ανδρική ενδυμασία, ενώ στην αρχή της δεκαετίας ήταν ίσια, κομμένη και φαρδιά, το 1965 έγιναν μεσάτα, τα παντελόνια ήταν στενά χωρίς ρεβέρ. Οι πιο αντιδραστικοί φορούσαν πολύχρωμα πουκάμισα και γυλαίκα με κρόσια. Το ξεκίνημα της δεκαετίας του 70 χαρακτηρίζεται από μια γενική απογοήτευση. Από παντού κατέφθανε η ηχό του πολέμου στο Βιετνάμ, η ύφεση έβαλε τέλος στο σόπινγκ με ελαφριά καρδιά και η κρίση με το πετρέλαιο πυροδότησε μια αληθινή και ιδιαίτερη λιτότητα. Στο χώρο της μόδας επικρατούσε αναρχία. Ο Ραλφ Λορέν βρήκε καταφύγιο στον νεορομαντισμό. Οι στάρ της ροκ πυροδότησαν τη μανία για τα λούρεξ και το υπερβολικό γκλίτερ. Είναι η εποχή που μεσουράνησαν τα καυτά σόρτς, οι πλατφόρμες που σπάνε τους αστραγάλους και τα πουκάμισα που εφαρμόζουν σαν γάντι λόγω των συνθετικών υφασμάτων με τους γιακάδες τους όρθιους. Το disco style έκανε την εμφάνισή του την εποχή αυτή. Χαρακτηρίζεται από ελαστικά ρούχα, φανταχτερά χρώματα και γυαλιστερά υφάσματα. Οι συγκριτικά πιο συντηρητικές ή μεγαλύτερες γυναίκες φορούσαν μίντι φούστες και φορέματα με τονισμένη μέση, με ζώνη ή χωρίς. Επικράτησε η tough γραμμή που τόνιζε τους ώμους και προμήνευε την εμφάνιση ενός πιο αυστηρού στυλ για τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί ότι επανήλθαν στη μόδα τα μεγάλα καπέλα με πέπλο. Τα τζιν την εποχή αυτή ήταν ιδιαίτερα εφαρμοστά και σε συνδυασμό με τα δερμάτινα, τα t-shirt με τις τάμπες και τα εκεντρικά κουρέματα αποτελούσαν το επανομαζόμενο στυλ των punk. Χαρακτηριστική εκπρόσωπος αυτού του στυλ ήταν η σχεδιάστρια Vivienne Westwood. Όσον αφορά την ανδρική μόδα, τα ανδρικά πουκάμισα συνήθως ήταν καρό ή ριγέ, τα σακάκια ήταν μεσάτα με στενούς ώμους και τα παντελόνια με στενό καβάλο και φαρδιά στο κάτω μέρος. Στα ανδρικά αξεσουάρ προσθέθηκαν οι τσάντες. Επιπροσθέτως, την εποχή εκείνη, οι άντρες δεν φορούσαν τόσο συχνά γραβάτες, αλλά προτιμούσαν τα κασκόλ και τα μαντήλια. Η ανάκαμψη της οικονομίας στις αρχές της δεκαετίας του 80 έφερε μαζί της πιο κοντά μήκη, ενώ η αιμονή με την υγιεινή ζωή και τη γυμναστική έκανε πιο λεπτές και νευρώδεις τις σιλουέτες. Την πρώτη τους εμφάνιση έκαναν αυτή τη δεκαετία μεγάλοι σχεδιαστές, όπως ο Γιώζη Γιαμαμότο και η Κένζο και Ρέι Καβακούμπου του οίκου Comme des Garçons. Οι θηλυκές γραμμές που επικράτησαν με κυρίαρχες τις pencil φούστες με ψηλή μέση ήρθαν σε αντίθεση με το rock style που χαρακτηρίζεται από δερμάτινα, ολόσωμες φόρμες, τρούξ και αλυσίδες. Σε γενικές γραμμές, από προηγούμενες δεκαετίες, επανήλθαν και δημιούργησαν μια πολυσχηδή μόδα. Στην ανδρική μόδα επικρατεί το παραδοσιακό κουστούμι, άνετο και κλασικό. Τα παλτά και τα trench coat είναι πολύ διαδεδομένα στην εποχή αυτή. Γκέτες, γάντια από δαντέλα, φιόγκι, στέκες, πολύχρωμα γυαλιά, κονκάρδες, μεγάλες ζώνες, πλαστικά βραχιόλια, πολλά μαζί στο ένα χέρι, μακριά κολλιέ, χρωματιστά καλσόν, είναι τα χαρακτηριστικά αξεσουάρ της δεκαετίας των 80s. Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την εποχή, αρκεί να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας κάποιες σειρές ή ταινίες που την αντιπροσωπεύουν, όπως η Δυναστεία και τον Ντάλλας. Σχεδιαστές που μεσουρανούσαν ήταν η Αζεντίν Αλάια, με τα εφαρμοστά πλεκτά, Ντόνα Κάραν,
με καλσόν και πουκάμισα από στρέτς, αλλά και άλλοι όπως ο Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Mocino, Catherine Hamnet, Christian Lacroix, Romeo Gigli, Rei Kawakundo, Aisei Miyake, Yogi Yamamoto, Gianni Versace, Norma Kamali, Calvin Klein, Gianfranco Ferre. Από Έλληνες ξεχωρίζει ο Βασίλειος Κοστέτσος, Νικόλαος Μαυρόπουλος και ο Τίμης Παρίσης. Γνωστοί σχεδιαστές υποδημάτων είναι οι Μανόλο Μπλάνικ, Κριστιαν Λουμπουτόν, αλλά μην ξεχνάμε ότι και τα αθλητικά παπούτσια έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο με εταιρείες που μεσουρανούν στην αγορά αυτή έως και σήμερα. Nike, Gear, Reebok κτλ. Μετά από πολλές δεκαετίες και πολλά διαφορετικά στυλ, κοψίματα, πολλούς σχεδιαστές και βιομηχανίες ενδυμάτων, έφτασε η στιγμή της απλότητας και του προσωπικού στυλ. Έτσι δεν έχουμε πλέον συγκεκριμένο dress code. Από τα 90s μέχρι και σήμερα έχουμε επιρροές με vintage ρούχα και retro στυλ, καθώς και από προηγούμενες δεκαετίες, τις οποίες προσαρμόζουμε στο σήμερα. Αλήθειες και μύθοι για τα παιδικά παραμύθια. Το «και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα» το γνωρίζουμε σίγουρα όλοι, καθώς είναι το αναμενόμενο τέλος κάθε παιδικού παραμυθιού. Μεγαλώνοντας όμως, ήρθαμε αντιμέτωποι με την πικρή και ρεαλιστική πραγματικότητα, δηλαδή πως δυστυχώς δεν έχουν όλες οι ιστορίες, αλλά ούτε και τα παραμύθια, αίσιο και καλό τέλος. Για τους προγόνους μας, παραμύθι ήταν οι ιστορίες που λέγανε οι ενήλικες άνθρωποι μεταξύ τους, αφού είχαν κοιμηθεί τα παιδιά της οικογένειας. Συνήθως, το παραμύθι ήταν μια λαϊκή ιστορία που επινοούσαν μεταξύ τους για να διασκεδάσουν. Με τις εποχές βέβαια, αυτό άλλαξε και σήμερα, χρησιμοποιώντας τη λέξη παραμύθι, απευθυνόμαστε ως επιτοπλίστων σε παιδιά. Και πάλι, τα παραμύθια συνηθίζεται να λέγονται κατά τις βραδινές κυρίως ώρες, όχι όμως για να διασκεδάσουν, αλλά για να ηρεμήσουν και να κοιμήσουν ένα παιδί. Επίσης, τα παιδικά παραμύθια έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν το παιδί και να του διδάξουν κάτι πολύ σημαντικό μέσα από τις ιστορίες τους. Αν ως ενήλικες ξαναδιαβάζαμε αυτά τα παιδικά παραμύθια που είχαμε αγαπήσει ως παιδιά, στην αληθινή τους όμως εκδοχή, σίγουρα τα όσα θα ανακαλύπταμε θα μας ξάφνιαζαν. Ας δούμε μερικά από τα πιο αγαπημένα και γνωστά παιδικά παραμύθια στην κανονική τους εκδοχή. Η κοκκινοσκουφίτσα. Πάρα πολλές εκδοχές αυτής της ιστορίας έχουν γραφτεί και υποθεί ανά τους αιώνες, χωρίς ωστόσο να αποκλίνουν πολύ από τη βασική ιστορία. Η εκδοχή των αδελφών Γκριμ, η αυθεντική και πρώτη ιστορία, θέλει τον λύκο να καταβροχθίζει τη γιαγιά και την κοκκινοσκουφίτσα. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη στην πλοκή της ιστορίας είναι το γεγονός ότι ο κυνηγός που περνάει τυχαία από τον τόπο του εγκλήματος μέσα στο δάσος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί εφόσον περιγράφεται ως κατοικημένη περιοχή και άρα θα έπρεπε να απαγορεύεται το κυνήγι. Σε κάθε περίπτωση, παρά την αδικαιολόγητη παρουσία του, αναλαμβάνει το ρόλο του ήρωα αφού κόβει την κοιλιά του λύκου με ένα ψαλίδι και σώζει γιαγιά και εγγονή. Αν και αίσιο το τέλος αυτής της ιστορίας, μια τέτοια εικόνα θα φάνταζε τρομερά φρικιαστική στα μάτια των παιδιών. Έτσι, δημοσιεύτηκε τελικά η ιστορία με μια μικρή παραλλαγή. Μια άλλη εκδοχή επίσης, αυτή του Perrault, λέει πως γράφτηκε με σκοπό να προειδοποιήσει τις γυναίκες από τα σεξουαλικά αρπακτικά εκείνης της εποχής. Φαίνεται λοιπόν πως η ουσία της ιστορίας είναι πολύ βαθύτερη από αυτή που μπορεί ένα παιδικό και αθώο μυαλό να επεξεργαστεί και να αντιληφθεί. Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι. Η ιστορία της Χιονάτης και των Επτά Νάνων αποτελεί την αφετηρία και την αφορμή να μετατραπούν πολλές ιστορίες σε παιδικά παραμύθια. Αν και φαντάζει πολύ τρυφερή και αθώα, δεν πάβει να μπαίνει στη λίστα με τις πιο τρομακτικές ιστορίες. Ίσως είναι από τις λίγες ιστορίες που διατήρησαν φρικιαστικές λεπτομέρειες, αν και επρόκειτο για παιδικό παραμύθι. Για παράδειγμα, το να παραδοθεί η καρδιά της νεαρής Χιονάτης σε ένα κουτί ως επιθυμία της κακιάς βασίλισσας είναι μια πληροφορία που διατηρήθηκε. Η εκδοχή των αδερφών Γκριμ, ωστόσο, κρύβει ακόμα περισσότερες τρομακτικές σκηνές, με μία από αυτές να δείχνει την κακιά βασίλισσα να αναγκάζει τη Χιονάτη να ζεσταίνει τα παπούτσια της σε αναμένα κάρβουνα και να χορεύει με αυτά στο γάμο της
μέχρι να πέσει νεκρή. Η σταχτοπούτα. Από τα πιο γνωστά, όμορφα και λαμπερά, θα έλεγε κανείς παιδικά παραμύθια. Ένα παραμύθι που μεγάλωσε και συνεχίζει να μεγαλώνει με διαφορετική εκδοχή γενιές και γενιές ανθρώπων. Η ιστορία της σταχτοπούτας γράφτηκε για πρώτη φορά το 1697 από τον Charles Perrault και θυμίζει πολύ το παιδικό παραμύθι που όλοι γνωρίζουμε. Μια άλλη εκδοχή της ιστορίας όμως, που γράφτηκε επίσης από τους αδελφούς Γκριμ, οι οποίοι επηρεάστηκαν από αυτή του Perrault, είναι αρκετά πιο φρικτή από αυτή που ήδη γνωρίζουμε. Στο παιδικό παραμύθι παρατηρούμε τον πρίγκιπα να αναζητά τη σταχτοπούτα με κριτήριο το γυάλινο γοβάκι που φορούσε και το οποίο άφησε πίσω της στον χορό, φεύγοντας βιαστικά τα μεσάνυχτα. Οι δύο θετές αδελφές της σταχτοπούτας δοκιμάζουν άσκοπα το γοβάκι, μιας και τα πόδια τους είναι πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά γι' αυτό, με αποτέλεσμα ο πρίγκιπας να εντοπίσει τελικά την σταχτοπούτα και να την παντρευτεί. Αντίθετα, η εκδοχή των αδελφών Γκριμ θέλει η κακιά μητριά να δίνει κρυφά ένα μαχαίρι στη μεγαλύτερη από τις δύο κόρες της, διατάζοντάς την να κόψει το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού της για να χωρέσει στο γυάλινο γοβάκι. Ο πρίγκιπας ξεγελιέται και φεύγει μαζί της, μέχρι που δύο περιστέρια που μιλάνε τον ειδοποιούν για το ματωμένο παπούτσι της. Στη συνέχεια, η μικρότερη θετή κόρη προσπαθεί με τη σειρά της και υπό τη διαταγή της μητέρας της να τον κοροϊδέψει, κόβοντας τη φτέρνα της, αλλά τα περιστέρια προειδοποιούν και πάλι τον πρίγκιπα. Όταν τελικά ο πρίγκιπας αναγνωρίζει τη σταχτοπούτα, οι δύο θετές αδελφές της παρευρίσκονται στο γάμο τους, με τα περιστέρια να τις τυφλώνουν, βγάζοντάς τους τα μάτια. Η εκπομπή της δεύτερης σεζόν του GR Discovery έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μην ξεχνάτε να ερευνάτε και να διαβάζετε.